βρήκαμε κάτω βελανίδια και κόκκινο και πράσινα. Και φαίνεται εδώ ότι είναι κομμένο, φρέσκο. Περισσότερα από 400 κιλά ντοματίνια κατάφεραν να τριγήσουν άγνωστοι από θερμοκήπιο της Ιερά Πετράς. Το πρωί ήρθαμε εμείς και είδαμε ότι ήταν κομμένα τα βελανίδια σε 7-8 σειρές, όχι όλο το χωράφι. Σε 7-8 σειρές έχουν κοπεί τα βελανίδια. Οι δράστες μπήκαν τη νύχτα στο θερμοκήπιο και με υπομονή κατάφεραν να συγκομίσουν ποσότητα που σίγουρα θα τους αποφέρει ένα καλό μεροκάματο. Ό,τι μιλάμε στις εργάτες μου εδώ, λέμε γύρω στα 400 κιλά. Πόσες ώρες θέλει κανείς να δουλέψει εδώ για να κάνει αυτή τη συγκομιδή μέσα στο σκοτάδι? Τρία άτομα ανά δύο ώρες σίγουρα. Τρία άτομα. Δύο ώρες σίγουρα. Και σαν να μην έφτανε η ληστρική επιδρομή, στην προσπάθειά τους να μαζέψουν όσο περισσότερα βελανίδια μπορούσαν, οι άγνωστοι δράστες προκάλεσαν καταστροφές στην καλλιέργεια. Κάτω, πεταμένα πράσινα, κόκκινα. Άρα το ζόρες να τα μαζέψουν, τα ρίχναν κάτω. Εδώ σε αυτή τη σειρά έχει κοπεί, βλέπουμε και κάτω τα πράσινα βελανίδια. Και εδώ άμα δείτε, έχει πράσινα το ζόρι, τους φαίνεται. Εδώ και κόκκινα που πέφτουν κάτω. Οι τριγητές εκμεταλλεύτηκαν το σκοτάδι αλλά και το γεγονός πως το θερμοκήπιο είναι σε απόμερη περιοχή και έδρασαν ανενόχλητοι. Έχω ρωτήσει προς το παρόν, κανείς δεν μου έχει πει κάτι, δεν έχει δει κάτι παράξενο χθες. Έχει ξανακουστεί τώρα φέτος κάποια άλλη κλοπή σε θερμοκήπιο? Δεν έχω ακούσει κάτι εγώ προσωπικά. Ούτε εμείς. Δεν έχω ακούσει. Άρα είστε ο πρώτος, τυχερός. Ο τυχερός, ο πρώτος. Καλοδεχούμενο να είναι. Να κάνουμε τώρα.